Η σημερινή συγκέντρωση αφορά δύο θέματα. Το ένα είναι η τροποποίηση του οργανισμού της περιφέρειας, που ήταν να συζητηθεί αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά μετά τις έντονες αντιδράσεις της δικές μας, ο Περιφερειάρχης απέσυρε το θέμα και περιμένουμε πότε θα το ξαναβάλει. Εμείς θα είμαστε παρόντες όποτε και να το ξαναφέρει. Και το δεύτερο είναι ο νέος οργανισμός υδάτων που προτίθεται να φτιάξει η Περιφέρεια Κρήτης, copy-paste του οργανισμού υδάτων της Θεσσαλίας. Εμείς έχουμε να πούμε στον κύριο Περιφερειάρχη το εξής, ότι η γεωτεχνική διαχρονικά και στην περιφέρεια της Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι είναι τα εργαλεία του πρωτογενή τομέα. Παρόλο ότι είναι υπολείπονται κατά 60% των υπαλλήλων που έπρεπε να υπηρετούν οι γεωτεχνικοί, παρόλα αυτά, ειδικά τώρα με την τελευταία κρίση, με την πανόλη των εγκοπροβάτων, ενώ οι κτηνίατροι καλύπτουν μόνο το 21% των οργανικών θέσεων, σώσανε την Κρήτη από την καταστροφή της κτηνοτροφίας. Δεύτερον, ο οργανισμός υδάτων Λάρισας έχει ήδη από τη Θεσσαλία έχει ήδη αποτύχει πριν ακόμα ξεκινήσει. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Περιφερειάρχης είναι ένα που είναι και το πιο σίγουρο. Να καθίσει να συνομιλήσει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχει συνεργάτες, τους γεωτεχνικούς και με τα θεσμικά όργανα όπως είμαστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης, οι οποίοι είμαστε και θεσμικοί φορείς διότι είμαστε σε όλα τα νομοσχέδια που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τα δάση και να βγάλουν ένα συμπέρασμα που θα είναι προς όφελος του πρωτογενή τομέα της Κρήτης και της υγείας του καταναλωτή. Οι άλλες όλες λύσεις, οι μεσοβέζικες, θα αποτύχουν πριν ακόμη ξεκινήσουν. Υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση των γεωτεχνικών σε επίπεδο Κρήτης. Εμείς, σαν ΓΙΟΤΕ, έχουμε πρόταση να υπάρξει και ένα τμήμα περιβάλλοντος εδώ στην Κρήτη, που θα έχει ευθύνη του όλο το πράσινο των δρόμων. Στο ΒΟΑΚ, όπως και από προς τα λιμάνια, προς τα αεροδρόμια, στελέχος των υπηρεσιών, των γεωτεχνικών υπηρεσιών, είναι μεγάλο το πρόβλημα και είδατε και τι συνέβηκε με την Πανόλη. Ήταν στο 21% οι υπάρχοντες κτηνίατροι. Το πιο χαμηλό σε επίπεδο όλης της Ελλάδος. Στελεχωμένοι στο 21%. Το ίδιο συνέβη με τους γεωπόνους και με τους γεωλόγους και με τους ιχθυολόγους και τους δασολόγους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ σοβαρή υποστελέχωση. Χρειαζόμαστε για όλη την Κρήτη άλλους 50 κτηνιάτρους για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε ελέγχους που αφορούν, εκτός όλων των άλλων αρμοδιοτήτων μας, και ελέγχους που αφορούν το εμπόριο. Διότι όπως είδαμε εκ του αποτελέσματος, ο κίνδυνος εισόδου πολύ σοβαρών νοσημάτων στην Κρήτη μπορεί να γίνει με το εμπόριο. Και στην Ελλάδα βέβαια. Και για αυτούς τους ελέγχους χρειαζόμαστε προσωπικό οπωσδήποτε. Διασυνοριακά εννοείται, έτσι. Δηλαδή κλιμάκια στους δρόμους, κλιμάκια στα λιμάνια, κλιμάκια στις εκτροφές και πάρα πολλές άλλες αρμοδιότητες που έχει η κτηνιατρική υπηρεσία και όσες μπορούμε τις κρύβουμε και λίγο κάτω από το χαλάκι. Ας λέμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή. Χρειαζόμαστε άλλους 50 στην Κρήτη για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.